8ο θέμα. Ανάκληση ημίτη παριθμών 2-10 του 2016 περί τοποθέτηση οριοδικτών επί τη παλαιά εθνική οδού Άγιο. Είναι αυτό το είναι εδώ. Μισολετάκι είναι ο νέο πρόεδρο του Κοινοβουλίου λόγω των Αγίων Θεοδόρων. Να του ευχηθούμε και καλή θητεία. Και μπορεί να έρθει στο μικρόφωνο να κάνει την τοποθέτησή του. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε απόφαση του Εκλογικού Συμβουλίου. Εκεί έκανε είμαι εδώ πέρα για να υποστηρίξω το θέλω των καταστηματαρχών του Αυτοσαγίου Θεοδόρου όσον αφορά το θέμα της απεγκατάστασης από τα κολονάκια που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκαν γιατί είχαμε σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα όσον αφορά το καλοκαίρι του 2017 και η αλήθεια είναι επίσης ότι το 2018 δεν το είχαμε. Αλλά ουσιαστικά δεν το είχαμε γιατί έγινε απαγόρευση βαρέων οχημάτων από 3,5 τόνους και πάνω και αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα από την παλιά εθνική, οπότε δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης στα κολονάκια. Επίσης θέλω να στηρίξω ότι το σχετημένο μέτρο, ναι μεν, αλλά συζητάμε για 10-15 μέρες το χρόνο και δεν σκεφτόμαστε τις υπόλοιπες 300 και που δεν μπορεί να παρκάρει κανείς στην παλιά εθνική, ούτε να ψωνίσει, είτε να πάρει ένα καφέ, είτε μια τυρόπιτα, είτε οτιδήποτε. Και από τη μία πλευρά εννοείται. Από τη μία πλευρά, ναι, βεβαίως. Από τη μία πλευρά. Για όσους δεν γνωρίζουν το. Η πρόταση δική μας είναι να αφαιρεθούν ή τουλάχιστον να γίνει αυτό έτσι πειραματικά, ας πούμε, και να είμαστε διαθέσιμοι να τα βγάλουμε εμείς τα κολονάκια και να τα ξανατοποθετήσουμε εφόσον το μέτρο, ας πούμε, δεν αποβεί, ας πούμε, όπως θα θέλαμε. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι να κανονίσουμε την κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό και αυτή σίγουρα δεν είναι μόνο τα κολονάκια. Αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντής, η τοπική κοινότητα έχει πάρει απόφαση, νομίζω. Η τοπική κοινότητα, καλησπέρα για μένα, η τοπική κοινότητα έχει πάρει δύο αποφάσεις. Μία είναι το πρώτο τοπικό συμβούλιο που έγινε, ήταν ομόφωνη να πούν τα κολονάκια. Το 2016. Το 2018, μετά από κάποιες υπογραφές. Πήγε με 2-3 να βγουν. Η άποψή μου είναι τα κολονάκια ήταν ένα μέτρο που απεγκλωβίσαν το κυκλοφοριακό πρόβλημα στους Αγίους Θεοδόρους, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, τα μαγαζιά. Οι ίδιοι υπαρκάρουν μπροστά στα μαγαζιά μας και ενοχλούμε τους πελάτες να παρκάρουν. Αυτή είναι και η πραγματικότητα, όπως κλείνουμε και με τραπεζοκαθίσματα τα πεζοτρέφουμε και εμποδίζουμε και τη διάβαση στο πεζό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν το λέμε όμως. Το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Όπως ισχύαν παλιά τα μονάδια, δεν υπάρχει αστυνόμευση και δεν αστυνομεύεται η περιοχή. Αυτό είναι το κυριότερο. Ήταν ένα μέτρο και είναι που έλυσε το κυκλοφοριακό πρόβλημα των Αγίων Θεοδόρων. Και προτείνω να μην βγουν τα κολονάκια, να παραμείνουν όπως έχει. Αυτοί που θέλουν να ψωνίσουν στο συγκεκριμένο μαγαζί, θα ψωνίσουν στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ωραία. Δεν αναγκαίνεται. Θα ισχυρίσει το λόγο, κύριε Ναι, ωραία. Ο κύριος Λογοθέτης. Ναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να πω δύο κουβέντες για το θέμα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2016, όταν ήρθε το θέμα, είχαμε επισυνάψει το εξής. Ότι αυτή η απόφαση θα έπρεπε, για να γίνει αυτή η απόφαση σύνομη, θα έπρεπε να είχαμε την έγκριση της περιφέρειας. Το θέμα αυτό αναφέρει, το ανέφερε η τεχνική υπηρεσία. Βεβαίως, το έχει αναφέρει το εισηγητικό της τεχνική υπηρεσία, το συμπεριέλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην απόφασή της, η οποία ακριβώς λέει ότι επομένως, αν και δεν είναι σαφές αν είναι νόμιμη η εγκατάστασή τους, ακούστε τι λέει τώρα η τεχνική υπηρεσία, το οποίο έγινε απόφαση από την Επιτροπή Ποιοτικής Ζωής. Έχουν όμως, όπως αναφέρθηκε, τοποθετηθεί σε πάρα πολλούς δήμους στα όρια του νομού και θα πρέπει ως εκ τούτου, κατά την άποψή μας, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να σταλεί προσέγγιση στην περιφέρεια και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό δεν έγινε ποτέ από την ορίζοντα. Εκτός και αν έγινε και πήραμε απόφαση και πήρε την απόφαση πίσω. Δεν έχει γίνει. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω τη λέξη στην κακή, να καταγγείλω στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής. Ότι παρά το γεγονός, το είχαμε πει τότε, ότι θα πρέπει η απόφαση αυτή να περάσει όπως εγγράφεται από εσάς, από την πλειοψηφία και όπως γράφεται από την υπηρεσία,
από τις δύο αυτές, από την υπηρεσία, δεν ήρθε ποτέ. Αναρωτιέμαι τι ως απόφαση ήταν να μπουν τα κολονάκια. Έγινε κάποια μελέτη. Γιατί σας θυμίζω και το ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, στα ψαγεί Θεοδόρου, ότι υπάρχει μια κανονιστική απόφαση από το Δήμο των Αγίων Θεοδόρων που ορίζει, μονάζει κάτι κτλ. Και η εφαρμογή της οποίας έχει γίνει και με σηματοδότηση, η οποία σηματοδότηση υπάρχει και τώρα που μιλάμε. Και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, να σας πω τι έχει δημιουργηθεί. Διότι εγώ αν πάω να παρκάρω, για παράδειγμα, στα κολονάκια τους μήνες που επιτρέπεται, είναι παράνομο ή δεν είναι παράνομο. Η ουσία είναι ότι αυτό το μέτρο δεν λειτουργήσε ποτέ, γιατί οι ίδιοι επαγγελματίες ήταν αυτοί εδώ που απαγόρευαν στην αστυνομία να κάνει κλήσεις. Μιλάει ως προς το θεσμικό τώρα. Ακριβώς. Και λέω το πραγματικό. Αν το κάνετε, όχι, 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 με συγχωρείτε, εδώ θεσμικά μιλάμε, κύριε Πρόεδρε. Και μετά, αν θέλετε να μιλήσουμε επί του πραγματικού σημείου, ότι έχουμε γνώση τεχνική για το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εγώ, και το καταθέτω αυτό, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και το κατάστημα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα έχει. Γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα και περισσότερη γνώση προφανώς από μένα. Το λέω λοιπόν αυτό για να σας πω το επόμενο, αν θέλετε να πάμε λίγο πιο βαθιά. Η σημερινή απόφαση, κύριε Πρόεδρε, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι κανονιστική. Η σημερινή απόφαση. Μάλιστα. Το ξέρετε, για να μπορέσει να γίνει κανονιστική, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Να φάγει. Ωραία, μέχρι σήμερα έχουν λοιπόν, γίνει γιατί οι κανονιστικές αποφάσεις. Αυτή ήταν μια προσωρινή απόφαση. Ακούστε για να δούμε πώς θα λειτουργεί στο μέλλον. Άρα, αυτή που ψηφίζουμε μετά... τώρα είναι μια προσωρινή απόφαση. Είναι μια απόφαση, μια ανάγκη. Όχι, δεν είναι καθόλου νομοθετικό. Μια πρόταση, μια ανάγκη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί πέρα, ακούστε με, αν θέλετε. Ναι, ακούω. Από εκεί πέρα, να δούμε τη διαδικασία με τεχνική υπηρεσία να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη. Γιατί αυτό οδηγήθηκε πού, οδηγήθηκε για ποιο λόγο. Οδηγήθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει η αστυνόμευση, να μπορέσουν να ισχύσει κανονιστική τα μονάζικα. Με αποτέλεσμα να παρκάρουν συνεχώς και από τις δύο μεριές και να υπάρχει πρόβλημα με την παρακόλληση της. Ακούστε με το τι αντίμαχο να σα πω τώρα. Όλα αυτά που λέτε δεν έχουν καμία βάση, επιτρέψτε να σα το πω για τον εξή πάρα πολύ απλό λόγο. Όταν ο Δήμος ψηφίζει μια κανονιστική απόφαση, μόνο με κανονιστική απόφαση μπορεί να την πάρει πίσω. Ένα και σημαντικό. Άρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα θέματα και το 2016 και, και τώρα, που το φέρνει το θέμα, είναι άκυρο για το λόγο ότι ισχύει, αν αυτό είναι μια προσωρινή όπως λέτε απόφαση σήμερα, έτσι. Είναι μια μισό λεπτάκι. Σημαίνει ότι δεν παίρνετε πίσω την κανονιστική. Θα έπρεπε λοιπόν με κανονιστική απόφαση να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία να ακυρώνει το προηγούμενο. Δεν μπορεί δηλαδή τυπικά, σας λέω, το λέω το παράδειγμα, γίνεται ένα ατύχημα η οποία αντίκειται και η αιτία, ας πούμε, το κολονάκι. Ή όπως σας είπα εγώ πριν, παρκάρει κάποιος στην περίοδο που επιτρέπεται από τη μια μεριά με το κολονάκι. Ποιος φταίει. Πάει η τροχιά και τον γράφει. Γιατί η τροχιά ξέρει το εξής. Ξέρει την κανονιστική απόφαση. Αυτή ξέρει. Και τη σηματοδότηση. Δεν είναι λοιπόν θέμα επειδή δεν αστυνομεύεται η περιοχή, εμείς κάνουμε κάτι άλλο κόντρα σε όλους τους νόμους που υπάρχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι όπως φέρατε το θέμα, είναι πάλι πρόχειρο. Και θα σου πω και το εξής απλό λόγο. Ότι αυτή τη μελέτη ποιος την έκανε. Εσείς, η τεχνική υπηρεσία, επειδή μας, όχι με συγχωρείτε, έχετε απόφαση τεχνικής υπηρεσίας που λέει βάλτε κολονάκια, συγκεκριμένη περιοχή, τότε να αναλάβει το κόστος και το χτυπάω ξύλο την περίπτωση του ατυχήματος στην τεχνική υπηρεσία. Όχι ο κύριος Αντιδήμαρχος, ως πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής, ούτε εσείς. Θεωρείτε ότι πήγαμε αυθαίρετα και πάμε... Εγώ ρωτώ, κύριε Αντιδήμαρχε, ρωτώ. Ποιος, με τίνος απόφαση τοποθετήθηκαν τα κολονάκια. Υπήρχε απόφαση τεχνικής υπηρεσίας. Πού είναι η τεχνική υπηρεσία, πού είναι η απόφαση. Στη 210, είναι η εισήγηση, όχι η απόφαση. Όχι, με συγχωρείτε. Η τεχνική υπηρεσία. Η εισήγηση όμως αυτή, με συγχωρείτε. Η εισήγηση αυτή όμως όπως θα διάβασα, λέει ότι αυτή η απόφαση πρέπει να περάσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και από την περιφέρεια για έκκληση, που δεν έγινε ποτέ. Αυτό ξέρετε, να σας πω το εξής πάρα πολύ απλό, και με συγχωρείτε πρέπει που λέω κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό, έτσι, ότι επισύρει κάποιες ευθύνες και σε εσάς. Το λέω και γι' αυτό. Μας ξαναφέρετε λοιπόν σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τηρήσατε την προηγούμενη απόφαση, για να είναι σύνομοι, και μας ξαναφέρετε πάλι στη λογική, γιατί λέει πάλι η απόφασή σας να ξαναπεράσει πάλι από την περιφέρεια. Και η απόφαση δεν είναι κανονιστική. Άρα ισχύει η απόφαση του παλιού Δήμου Αγίων Θεοδόρου που ήταν κανονιστική. Αυτά δεν γίνονται, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αφορά και εσάς το θέμα. Ότι θα έπρεπε να έρθει πιο συγκροτημένα ένα θέμα να πούμε να το ψηφίσουμε. Τι θα ψηφίσουμε απόψε εδώ. Έχει δίκιο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου που λέει αυτά που λέει. Σου λέει βλάπτομαι. Έχει δίκιο ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και λέει α, εγώ βλέπω ότι εκεί έγινε μια λύση. Προέκυψε μια λύση. Εγώ δηλαδή ποιο να δυσαρεστήσω τώρα. Που πρέπει να τηρήσω και τον νόμο με το χέρι μου, σηκώνοντας το ή μη σηκώνοντας. Και όλοι μας αυτό, έτσι.
Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα δεν ήρθε σωστά. Και πρέπει να δείτε πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ με πιο σοβαρό τρόπο, το θέμα της προηγούμενης απόφασης του Δήμου των Αγίων Θεοδόρων. Διότι, κύριε Δήμαρχε, που είστε πρώην ποιότητα ζωής, εύχομαι και ελπίζω, το είπα και πριν, να μην συμβεί ένα ατύχημα με βάση αυτή τη σηματοδότηση. Εγώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, προτείνω να κάτσει η τεχνική υπηρεσία, να δει τις αποφάσεις τις προηγούμενες, να δει και το τοπικό συμβούλιο αυτό που βλέπει, να καλέσει και τον εμπορικό σύλλογο να πει την άποψή του, που οι άνθρωποι το ζουν καθημερινά το πρόβλημα, και να πάρουν μια απόφαση η οποία να είναι σύνομη, προκειμένου να αποφασίσουμε κι εμείς. Μη μας βάζετε τώρα στη λογική, είτε εγώ είμαι υπέρ του εμπορικού συλλόγου, ας πούμε. Γιατί να πει. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και σε μια λογική να αποσυμφορήσουμε έναν δρόμο που είναι παλιά εθνική οδός. Γιατί μας βάζετε λοιπόν σε αυτή τη βάση να αποφασίσουμε και να πω, α, ξέρεις. Νομίζω ότι κύριε Πρόεδρε πρέπει κατά τη γνώμη μου και το θέτω θέμα αναβολής στο Δημοτικό Συμβουλίο, προκειμένου, συγκεκριμένα όμως το λέω την αναβολή, προκειμένου να καθίσει η αρμόδια υπηρεσία μας να δει το θέμα πώς πρέπει να βγουν και πρέπει να βγουν εκεί κολονάκια. Να δούμε την κανονιστική απόφαση του προηγούμενου Δήμου Αγίων Θεοδόρων και να έρθουμε εδώ και να αποφασίσουμε και βεβαίως να καλέσει τις φορείς των Αγίων Θεοδόρων και να δείτε σε ποια σημεία πρέπει να μπουν και να γίνουν παρεμβάσεις νόμιμα χωρίς να προκύψει το θέμα για τον Δήμο. Αυτή είναι η προτασία του Διαβέτη, το θέμα σε ψηφοφορία. Κυρία Πρωτοπόπα. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τότε δεν αισθάνεστε αποκεντρωμένη, διότι η ίδια η υπηρεσία, θέλω να πω στον κύριο λογοθέτη, η ίδια η υπηρεσία είπε ότι δεν χρειάζεται να σταλεί. Δεν είχε τη θέση κανονιστικής απόφασης. Δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε σκεμμένα και δεν εστάλει σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όχι, απλά λέω. Εντάξει, η ίδια υπηρεσία, εξάλλου εμείς οι ειδικοί δεν επεμβαίνουμε σε τέτοια θέματα υπηρεσιακά. Η ίδια υπηρεσία είναι εκείνη η οποία δρομολογεί τις αποφάσεις ποιες στέλνονται στην αποκεντρωμένη και ποιες δεν στέλνονται. Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει ένα προηγούμενο, το οποίο δεν γνωρίζαμε, της κανονιστικής παλιάς του Δήμου, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Αλλά και από την άλλη, από τη στιγμή που εφαρμόστηκε το θέμα, το μέτρο αυτό, και ουσιαστικά υπάρχουν αντιδράσεις και ξαναέρχεται πάλι το θέμα στο τοπικό συμβούλιο, στην δημοτική κοινότητα, με υπογραφές κλπ. Οφείλουμε να σεβαστούμε αφενός μεν τη θέληση αυτή, να δεχτούμε την πρόταση του συλλόγου, του εμπορικού συλλόγου, τη στιγμή που εφαρμόστηκε και ουσιαστικά δεν ικανοποίησε. Και από την άλλη, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι σε αυτό που λέει ο κ. Λογοθέτης, ότι υπάρχει κανονιστική, η οποία από τη στιγμή που υπάρχει κανονιστική, συνάδελφοι, όντως οποιαδήποτε άλλη απόφαση είναι υπουδαίστερη. Κατά συνέπεια, για να μην συμβεί οτιδήποτε στο μέλλον, δεν ισχύει. Δεν ισχύει ουσιαστικά. Ωραία. Λοιπόν, για να μην συμβεί, νομίζω ότι πρέπει και σεβόμενη την θέληση του του εμπορικού συλλόγου, αλλά και διαδικαστικά για να μην γίνει οτιδήποτε. Κοίταξε, από τη στιγμή που δεν ικανοποιούνται, δεν θέλουν. Δεν βρίσκεται πάρκι να σταματήσει κάποιο. Έτσι, παρκαρισμένοι και τώρα. Μα και πριν του έπαρκαρισμένοι, δεν μάξα μόνιμα. Δεν παρκάρει κανένα. Ο κύριο Πέτρο. Να παρκάρει κανένα μόνο. Να πω και εγώ εδώ την άποψή μου ότι πράγματι ήταν ένα μέτρο που το που πάλι είχε προταθεί νομίζω τον Εμπορικό Σύλλογο έτσι, του 2016. Από εκεί ξεκίνησε. Τελικά φάνηκε να δουλεύει στην αρχή, αλλά μας πρόλαβε η αλλαγή του ΚΟΚ, ας το πούμε, και η διέλευση των μεγάλων οχημάτων από την Παλαιά Εθνική Οδό. Αυτό σίγουρα. Εγώ πει και άλλα θέματα έχω θέσει στο τοπικό τότε συμβούλιο τον Ιούλιο που έγινε στους Αγίους Θεοδόρους και είπα ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και ουσιαστικά αυτό που λέει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι εφόσον δεν υπάρχει άλλη πρόταση εμείς δεν κάνουμε ανάκληση. Πάλι δεν υπήρχε άλλη πρόταση με το να μπουν τα κολονάκια. Μπήκαν τα κολονάκια χωρίς να υπάρχει κάποιο πάρκι. Δεν οδεύτηκε κάπου προς τα εκεί να πάνε τα οχήματα και να σταθμεύσουν.
δεν υπήρξε κάποια άλλη λύση όταν μπήκαν τα κολονάκια. Δούλεψε προς το παρόν και κατά τύχη, να το πω έτσι, από τη στιγμή που δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική μελέτη για όλο αυτό που έγινε. Δεν έγιναν μετρήσεις, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Για το γύρισμα των θέσεων που λέμε το rotation, το σταθμό που άφησε βάσει την πινακίδα, ούτε λάστιχα να μετρήσουν κυκλοφορίας, ποιο ήρθε, μπήκε, ποιοι περνάνε, προς το ποιο ρεύμα είναι, προς τα πού σταθμεύουν περισσότεροι. Αδικεί σίγουρα μονομερός τη μία πλευρά των καταστημάτων. Γιατί σίγουρα όταν πας και βάζεις κολονάκι από τη μία μεριά μόνο του δρόμου, σου λέει γιατί ρε φίλε όχι από εδώ, να το πω έτσι λαϊκά, γιατί όχι στο απέναντι μαγαζί και στο δικό σου. Δεν είναι. Ψηφίζετε την πρόταση. Λοιπόν, ο κύριος Νικολάου και περνάμε μετά στην πρόταση του κυρίου Λόγου. Πώς ψηφίζει, κύριε, με συγχωρείτε. Είναι η αναβολή πρώτα. Πρώτα η αναβολή και μετά η ανάγκη. Πρώτα η αναβολή, σας παρακαλώ. Δεν ακούσατε τίποτα, κύριε, από αυτά που είπα. Είπατε για να αφήσει το μέσα και μόνο. Έχει κάτι πρόταση αναβολή. Μισό λεπτό να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση του κυρίου λογοθέτη και μετά να συνεχίσουμε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, έχω επί τη διαδικασία. Είπατε τι είπατε. Όχι επί τη διαδικασία. Σε αυτό που λέει ο λογοθέτη, το θυματολόγιο είναι ξεκάθαρο. Ανάπτυξη μη. Δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη. Είμαι προαναβολή, κύριε Παπαπά. Θέτει πρόταση αναβολή. Όχι να λέει θυματολόγιο, αναβολή. Λοιπόν, στην πρόταση του κυρίου λογοθέτη, αναβληθεί το θέμα. Πάμε. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο. Συμπέσεις αναβολής. Συγγνώμη λίγο. Ένα μισό λεπτάκι. Ναι, ο κύριος στα δύο. Υπάρχει αναβολή. Και να γίνει αναβολή. Μέχρι τότε. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να είμαστε παράνομοι. Όχι. Εξ αριστερών δεν μακάρι κανένα λόγω κολονάκια, εκ δεξιών δεν μακάρι κανένα λόγω κολονάκια. Στην πρώτη έχει θέσει θέμα ο κύριος λογοθέτης. Έτσι είναι άλλο να βγάλει. Στην πρώτη του κύριου λογοθέτη. Κύριε Πρόεδρε, άλλο να βγάλει. Πρόεδρε, θα κάνω μια ερώτηση. Σας παρακαλώ λίγο. Αύριο το πρωί μαζεύονται 100 υπογραφές. Να μπουν τα κολονάκια πάλι. Το ξαναφέρουμε το θέμα εδώ. Αυτό λέμε, παιδιά. Αύριο το πρωί, όχι, μαζεύονται. Εγώ αύριο το πρωί πάω και τα βγάζω. Και αύριο το πρωί μαζεύονται άλλες 100 υπογραφές. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι ερώτηση. Και είναι δημόσιες, δεν είναι επαγγελματίες. Γιατί επαγγελματίες καταλαβαίνουν. Δεν έχω θέμα ούτε ψήφο. Δεν είναι θέμα αυτό. Ακούστε με όμως. Να σας πω κάτι. Αυτό που. Αν τα είπα καλά με αυτά που είπα, σημαίνει ότι η τοποθέτηση δεν έχει γίνει σωστά. Άρα λοιπόν μπορείτε να βγάλετε αύριο το πρωί μέχρι την επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εφόσον και ο κύριος Πρόεδρος λέει ότι οι επαγγελματίες ζητούν αυτό. Εφόσον μπορείτε να τα βγάλετε αύριο, βγάλετε τα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει η απόφαση σωστά. Λοιπόν, να περάσουμε πρώτα στην ψηφοφορία για την αναβολή. Ποιος καταψηφίσει. Ποιος καταψηφίσει την πρόταση του κ. Λογοθέτη. Για αναβολή. Για αναβολή. Ποιος υπερψηφίζει, μάλλον. Κατά. Ποιος είναι κατά της αναβολής. Ποιος είναι κατά της αναβολής. Εγώ δεν ψηφίζω αναβολή. Κάντε εδώ. Το είπαμε. Λοιπόν, άρα προχωράμε τώρα στη ψηφοφορία. Εσείς είπατε υπέρ της ανάκλησης. Εγώ, να λατέθηκε το θέμα. Όχι, ότι θα βάλετε. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο. Με τον κύριο. Ακούστε εδώ, όχι. Δεν τέθηκε καλά, δεν το θέσατε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Μην υπερβαίνετε τον Πρόεδρο. Εφόσον έχει τεθεί πρόταση αναβολή. Προηγείται. Προηγείται. Εγώ κύριε Πρόεδρε, ψηφίζω ανάκληση τη τοποθέτηση. Εγώ δέχομαι να γραφεί, σας παρακαλώ πολύ, στα πρακτικά. Ανάκληση τη απόφαση, διότι αν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα, θέλω να καταγραφεί αυτό. Αν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα,
Δεν δέχομαι, διότι μέχρι να αναβληθεί Αγένια, το θέμα... Αγγένια, θα την πληρώσουν αυτοί που πάρουν προηγούμενη απόφαση. Γιατί, για ποιο λόγο. Θα τα βρει η υπηρεσία, θα τα βρει όχι, η αστυνομία. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Εσμαλωτήσεστε, συνάδελφοι. Ποιος θα έχει. Βέβαια, διότι αν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα, άλλο αυτό. Αν είστε υπέρ, ναι, αλλά όσοι είστε κατά, αν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα... Εγώ είμαι υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι ψηφίζουν ανάκληση. Αν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα... Το θέμα είχε αναβληθεί. Σας παρακαλώ να τελειώνουμε σιγά σιγά.